ότι να πούμε κάτι το οποίο δεν το συζητήσαμε καθόλου. Οι μέρες διακοπών για αυτά τα παιδιά που κάνουν σχολείο και πάρα πολλές ώρες στο σχολείο τους ήταν μόνο 7 μέρες. Τον Αύγουστο μόνο 7 μέρες. Από 10 μέχρι 17 Αυγούστου αυτές ήταν οι διακοπές τους, ένα πρόγραμμα πάρα πολύ σκληρό, γιατί τα παιδιά δουλεύανε και 8 ώρες την ημέρα για να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις. Και οι άλλοι ήρωες ήταν οι γονείς των παιδιών, οι γονείς, οι οποίοι θέλουν να... οι οποίοι δεν είχαν το δικαίωμα να είναι παρόντες στις πρόβες για να μην επηρεάσουν τα παιδιά. Φανταστείτε εσείς τους γονείς αυτούς, τις πολλές ώρες αυτές πρόβες, να περιμένουν να παίξουν τα παιδιά τους. Τίποτα άλλο. Συγχαρητήρια κυρίες και κύριοι, αξίζεται το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Ακριβώς. Επίσης, προσωπικά, θέλω να πω ότι είμαι ακόμα πιο χαρούμενος, πιο πολύ καλύτερα χαρούμενος, καλό. Επειδή ξαναδουλεύω με την Εύα την Άθενα, με την οποία έχουμε δουλέψει στην πρώτη μου επαγγελματικά δουλειά στις Νύφες και είμαι πολύ χαρούμενος. Ωραία. Συγγνώμη, Εύα, που δεν σε ανέφερα. Επιτρέψτε μου να συντομεύσω λίγο τη διαδικασία της εκδηλώσεως χαράς αμοιβαίας, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσουν τα παιδιά, ωστόσο δεν πρέπει να ξεχάσω, υπόθηκε το όνομα της Ηλίας της Βύση, ως σημαντικότατο πυλώνα στη δουλειά. Να μην ξεχάσω να αναφέρω την βοηθό μου, συνεργάτη μου και πάρα πολύ φίλη μου, η οποία έφεγε μεγάλο πακέτο στην ιστορία, την Βίκη Βολιώτη, δεν την βλέπω τώρα εδώ. Πραγματικά συνήθως οι αφανείς ήρωες είναι ίσως οι μεγαλύτεροι ήρωες. Επίσης, επειδή τα φώτα μοιραία τα μαζεύουν τα παιδιά, δεν πρέπει να παραλείψουμε καθόλου αυτή την ομάδα εξαιρετικών ηθοποιών, κάποιος βρίσκεται πίσω μου, που κάνουν τους αστυνομικούς, ανθρακορίχους, θείους, γονείς, μποξέρ και όλα αυτά, τους δασκάλους. Δεν πρέπει το γεγονός να ρίξουμε τώρα τα φώτα στα παιδιά, γιατί όπως πρέπει βέβαια, δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε και αυτούς τους συναδέλφους που βρίσκονται περισσότεροι πίσω μου, γιατί και αυτοί κοπίασαν πάρα πολύ για να πετύχουν αυτό το άψογο αποτέλεσμα. Δεν θέλω να αναφέρω, γιατί θα ξεχάσω κάποιον. Θα ήθελα όμως τώρα, αν μου επιτρέπετε και οι κάμερες αν μου επιτρέπουν, γιατί γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ στην ουσία, να μιλήσουν τα παιδιά. Η Μίλη Έλιον. Ας σηκωθούν πρώτα οι τρεις Μίλη και να πάρει ο... Έλα, Ανδρέα. Δεν θέλει. Παιδιά, πάθος σχολείος. Θα μιλήσει με τη δουλειά του. Πάθος σχολείος ήδη. Μπορεί να πρέπει να πάθει. Εγώ θέλω να πω ότι για μένα ήταν η πρώτη φορά που δούλεψα στο θέατρο και κυρίως σε musical. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό για μένα, όμως παράλληλα μια μοναδική εμπειρία. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρισκόμαι όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους συντελεστές της παράστασης. Και θέλω να πω ένα πραγματικά μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, κυρίως τον κύριο Παπάζογλου, την κυρία Λία Βύση και τον κύριο Δημήτρη, που αρχικά με εμπιστεύτηκαν για όλη αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια με στήριξαν και έφτασα εδώ. Ευχαριστώ. Είμαι ο Δημήτρη, εννοεί τον κύριο Παπάσο. Μην πέτε το όνομα. Είμαι παπά. Α, εγώ είμαι ο κύριος Δημήτρης. Είσαι ο κύριος Δημήτρης. Είσαι έτοιμος, Ανδρέα. Ναι. Ωραία, πάμε, Ανδρέα. Λοιπόν και... Πέτρο, πες το όνομα. Με λένε Πέτρος Ζαμπάκα. Πέτρος Ζαμπάκας. Και εγώ θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Παπάζογλου, τον κύριο Λιγνάδη και την κυρία Βύση, επειδή και αυτοί με εμπιστεύτηκαν και είπε ο κύριος Παπάζογλου ότι είχαμε μόνο 7 μέρες διακοπές για να κάτσουμε, ξέρω εγώ, αλλά εμένα δεν με ένιωξε καθόλου. Γιατί έχω γούστα αυτό που έκανα και μου άρεσε απίστευτα πάρα πολύ. Και δεν με ένιωξε τίποτα, δηλαδή αν υπομονούσα κάθε μέρα να έρθω να κάνω την πρόβα μου και περιμένω πώς και πώς να έρθει
να έρθει η πρεμιέρα για να δείξουμε τι έχουμε κάνει ως τώρα. Ευχαριστώ. Ανδρέας Καρτσάτος. Ανδρέας Καρτσάτος. Παλάς 2015. Σημειώστε τα. Σημειώστε αυτά τα ονόματα, θα απασχολήσουν. Διονύση, αν δεν θέλουμε γενικά διακοπές, μην έχουμε στα παιδιά. Δεν το πάρει. Σωτήρης Πιεράκος τώρα, ο τρίτος της Billy Elliot. Εγώ επίσης θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με στήριξαν να φτάσουμε ως εδώ. Δεν θα είχαμε καταφέρει σχεδόν τίποτα. Και έχουμε κάνει μια τεράστια πρόοδο και τεράστια άλματα τα οποία μας έκαναν γνώστες του θεάτρου. Όταν πριν από λίγο σας είπα για το ψυχικό μπότοξ, καταλαβαίνετε και μόνο από αυτά τα λόγια, όσο κανείς έρχεται από τις άλλες του δουλειές σε αυτή την πρόβα και μόνο να δει ή να ακούσει αυτό ή να το δει στην πράξη, αναβαθμίζεται το ενδιαφέρον του, για να μην πω για τη ζωή, για το θέατρο. Όμως δεν υπάρχουν μόνο οι Μπίλοι στο έργο, να έρθουν και ο φίλος του Μπίλοι, ο Μάικλ. Έχουμε και τον Μάικλ επί τρία. Να σηκωθούν λοιπόν οι Μάικλ. Ωραία. Εμείς κάπως να βυθιστούμε, γιατί μετά θα βγουν και όλα τα κοριτσάκια εδώ μπροστά να μας επισκιάσουν, γιατί έτσι πρέπει. Λοιπόν. Πήρε το λόγο ο Μάικλ. Ωραία. Ένα λεπτάκι, Δημητρό μου. Φοβάμαι μην το ξεχάσω, χρονομετυπικός. Μετάφραση Αντώνης Γαλαίος. Στίχη των τραγουδιών, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική κάνει ένας νέος καλλιτέχνης, το πρωτοεμφανίστη λέγεται Sir Elton John. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας, με λένε Δημήτρη Κανό και το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα και θέλω να ευχαριστήσω όλους που με βοήθησαν. Είναι μια τρομερή εμπειρία, έκανα πάρα πολλούς φίλους, περάσαμε καταπληκτικά. Αυτά. Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Στασούλης. Θέλω να πω αρχικά πως σχεδόν όλα τα παιδιά δεν ξέραμε χορό, γι' αυτό και θέλω να πω πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Παπάζογλου. Μετά στην κυρία Μαρία Βέση. Και την κυρία Έλενα και την κυρία Μαρία Γεροδήμου. Και για τα υποκριτικά τον κύριο Λιγνάδη. Αλλά και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Γιώργο για τις κλαβέτες. Γεια σας, με λένε Φίβο Χοντρέλη και θέλω να πω πως σε σχέση με την αγγλική παράσταση αυτά τα σκηνικά που έφτιαξε η Εύα Νάθερα είναι απίστευτα, πολύ καλύτερα από την αγγλική πιστεύω. Πολύ επαφή σε μαθήματα και τυχαία μου είπαν οι δασκάλοι μου για μια οντισιόν. Πήγα, είδα έτσι απλά σαν εμπειρία και... πήγα στα workshop, σαν εμπειρία απλά ήθελα να μάθω, να δω πώς είναι το θέατρο και όλα αυτά. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Παπάζογλου και στην κυρία Έλενα Γεροδήμου. Και Μαρία. Και Μαρία Γεροδήμου που είδα καλύτερα το παλέτο και γνώρισα και μου άρεσε περισσότερο. Και στον κύριο Λιγνάδη βέβαια που είναι απίστευτος σκηνοθέτης. Και θέλω να πω πως κάθε φορά που είχαμε ρεπό, εγώ ήμουν σπίτι, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, ήμουν στεναχωρημένα. Δηλαδή, προμονούσα για την επόμενη μέρα να έρθω να παίξω θέατρο. Δεν μπορούσα. Ωραία. Πού είναι τα δύο τα μπομπυράκια? Για να βγείτε εδώ μπροστά. Υπάρχει και ένας μπόμπυρας που διατρέχει το έργο, κάνει και την έναρξη και κάνει και... θα το δείτε όταν δείτε την παράσταση. Αντικαταστήσαμε τις ανακοινώσεις για τα κινητά. Τώρα θα σας πω εγώ πώς θα γίνει ο μπόμπυρας. Ετοιμαστείτε με τις κάμερες. Πού είσαι, αγόρι μου, ανέβα εδώ πάνω. Έλα. Πάνω στο τραπέζι θέλω να ανέβεις. Μπορείς.
πάντα πάνω μου. Έχει διαχωριστικό, προσέξτε. Δεν πειράζει, πάθει τίποτα. Μάλιστα. Και ώρες, και ώρες. Και τα ψηλά εγώ και τα ελπάζω. Πάμε, μίλα. Μη χορέψεις τώρα, μίλα. Γεια σας. Με λένε Χρήστος Μπερνή. Μην κάνεις την κρίτα σου, Χρήστος, παράτα. Έλα. Χρήστο, έλα. Χρήστα. Με άρεσε πολύ όλες αυτές τις μέρες που ήμουν εδώ και με όλα αυτά τα παιδιά πέρασα πολύ ωραία και ο κύριος Λιγνάδης είναι πάρα πολύ καλός σκηνοθέτης. Σου φώναζε. Έχει φάει μάλλον με και καρπαζιά σου. Θα με αγάπη. Και πολύ αστείος. Δεν θα πει, δεν το άφησε το μικρόφωνο. Τελείωσε. Α, το άφησε. Γεια σας, με λένε Ορέστη Φέτουα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω φτάσει ως εδώ. Αν και κάνω ένα μικρό ρόλο. Ο μάνατζερ που είχε ενστάσει, αλλά τον άφησε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Λιγνάδη για όλα αυτά. Δεν ξέρω τι να πω τώρα, μου χτυπάει η καρδιά μου. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έλα. Έλα. Ο άλλος και θέλω. Ωραία, μόνο εντάξει. Ένα, υπάρχει επίσης ένα λίγο μεγαλύτερο αγόρι που λέγεται στο πρώτο μέρος το ψηλό αγόρι, στο δεύτερο μέρος το σνόμπ αγόρι. Είναι διαφορετικά αγόρια, αλλά παίζονται από δύο παιδιά. Ο ένας νομίζω είναι ασθενής, δεν έχει έρθει. Και πάμε, Ορφέα μου. Γεια σας, με λένε Ορφέα Χατζησπύρου. Κάνω το ρόλο του ψηλού αγοριού και του σνόμπ αγοριού. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Λιγνάδη, στον κύριο Παπάζογλου, στην κυρία Λέα Βίσκη που μας βοήθησαν και ήταν πολύ ανοιχτική μαζί μας. Αυτά είχα να πω, δεν λέω και πολλά γενικότερα. Οπότε, εντάξει. Και τώρα, ευχαριστούμε για εμείς όλα. Τώρα να έρθουν μπροστά τα κοριτσάκια, να, όλα τα κοριτσάκια να πάρετε. Κορίτσια, μου λέτε, για περάστε παρακαλώ. Τώρα. Για περάστε. Από αυτά τα κοριτσάκια είναι οι μαθήτριες της δασκάλας κυρίας Wilkinson, την οποία δισαρκώνει η Αθηνά Μαξίμου. Πρόκειται περί αποκαλύψεων τα κοριτσάκια αυτά. Είναι πραγματικά μεγάλη μας χαρά και δροσιά. Ελάτε κοριτσάκια, θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στις δύο ντέπες, στις Ντέπι. Ελάτε μπροστά μου, δεν πειράζει, ελάτε, δεν έχουμε τώρα κάποιο λόγο εμείς. Εδώ, λοιπόν, Ντέπι, οι Ντέπες που είναι, Αθηνά, πήγαινε, δηλαδή μου είναι η τάξη σου. Ναι, ναι, ασχολείται. Ντέπι, είσαι στα κορίτσια. Εμείς μπορεί να σου πούμε ορθή. Η κόρη μου. Γεια σας, είμαι η Λιδία Φωτοπούλου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την παρέα και όλα αυτά τα παιδιά. Είναι πραγματικά πολύ ωραία εμπειρία που συνεργάζομαι με όλους αυτούς τους σπουδαίους ηθοποιούς και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ πέρα. Χαίρετε. Πολλά κοριτσάλια έχουν κάποια μια και προϋπηρεσία στο θέατρο και ας είναι πολύ μικρά. Έχουμε παίξει και άλλα πράγματα. Δεν είμαστε εδώ πολύ λίγο τώρα, αλλά έχουμε εμπειρία. Λέγομαι Μαρσαμούντι. Εγώ αυτούς τους μήνες πάω σε δύο σχολεία. Ένα το πρωί και ένα το απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους πραγματικά, επειδή έχουμε ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Τι να πω, ευχαριστώ. Λοιπόν, ωραία. Ωραία. Αν έχετε, παιδιά, λιγάκι τώρα, αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις.